δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στην χθεσινή έτσι εκδήλωση και να την κρίνω. Νομίζω ότι την έκρινε ο κόσμος ο οποίος δεν συμμετείχε. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι μπορούν και είναι καταλληλότεροι άνθρωποι να μιλήσουν για αυτή την εκδήλωση είναι αυτοί που δεν συμμετείχαν. Άρα και η εικόνα το, η δική σας, η οπτική μου λοιπόν γωνία είναι, ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Δεν ανταποκρίθηκε. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται τώρα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ως κυβέρνηση εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες του κόσμου και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος. Άλλωστε ξέρετε όταν προχωρήσαμε αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας και προχωρήσαμε σε πολύ μεγάλες δομικές αλλαγές, ναι, όπως ήταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, όπως είναι σήμερα, ψηφίζεται ο αναπτυξιακός νόμος. Και αν θέλετε να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αφού μιλήσουμε για το χθεσινό, θα μιλήσουμε και για το αναπτυξιακό. Θα σας πω, χθες επειδή θα το συνδέσουμε το αναπτυξιακό, θα πω ότι έλειπε η οικονομία της χώρας. Και επειδή ξέρετε, εννοώ το εξής, επειδή ξέρετε, η συντηρητική παράταξη νομίζει, έτσι νόμιζε πάντα, πως έχει ως κύριο συνομιλητή, ξέρετε, την ελεύθερη οικονομία, γιατί αυτήν ισχυρίζεται και αυτή νομίζει πως θα βοηθήσει τη χώρα να αποχωρήσει το μέλλον. Και μόνο αυτή, το λέει άλλωστε ξεκάθαρο ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ διέκρινα χθες να λείπει αυτή η οικονομία. Και ξέρετε γιατί έλειψε αυτή η οικονομία χθες? Γιατί έχει περάσει 1000 βάσανα, ξέρετε, από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες αυτή η οικονομία. Έπρεπε, ξέρετε, να περάσει μίζες, έπρεπε, ξέρετε, να έχει γνωστούς και μετέρους και ακολουθούς για να μπορέσει να μπει στα προγράμματα. Γνωστά όλα αυτά. Και προφανώς, κυρία Μπουσδού, ξέρετε ότι έτσι όπως το δήλωσαν και οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στις επιτροπές για τον αναπτυξιακό νόμο, ότι υπάρχουν σήμερα σοβαροί επιχειρηματίες, οι οποίοι, ξέρετε, έβαλαν τα χρήματά τους, τα πήραν από τις τράπεζές τους, από τις επιχειρήσεις τους, πίστεψαν στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στις κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, βάλαν τα χρήματά τους στον αναπτυξιακό νόμο, τα λεφτά τους όμως δεν τα πήραν. Ναι. Και οι άνθρωποι σήμερα κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι το κομμάτι της οικονομίας δεν συμμετείχε χθες. Δεν συμμετείχε όμως και ένα άλλο κομμάτι χθες. Ποιο είναι το άλλο κομμάτι? Θα σας πω ποιο είναι το κομμάτι. Ναι. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμη και αν δεν ήταν, δεν ήταν ευχαριστημένος και ευλογούσε αυτή τη συγκέντρωση. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, ο κόσμος δεν είναι αφελής πια. Έχει αποφασίσει ότι δεν κάνει πίσω. Εγώ δεν λέω πως δεν αντιμετωπίζει δεν δικιά μου κυβέρνηση. Τώρα, κύριε Βέτα. Θα γίνω σαφέστατος ναι, να πω να... αυτό. Θα γίνω σαφέστατος. Επιμένω λοιπόν πως η κυβέρνησή μου πιστεύω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να βελτιώσουμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό αλλά όμως, αυτό, μισό λεπτό, όχι θα κάνουμε ναι. διάλογο, μισό λεπτάκι. Είμαι, σας ακούω τόση ώρα με πολύ υπομονή. Απλά μου λείπει η εικόνα γι' αυτό καμιά φορά. Ναι. Αυτό σημαίνει όμως το ότι ο κόσμος τώρα μαζί σας δεν υποφέρει? Νομίζω ότι το αντίθετο είπα, ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και κάνουμε σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσουμε τη ζωή του κόσμου. Ναι. Αλλά κοιτάξτε προς όμως το παρόν, τι έγινε. Ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει όμως τους νέους φόρους και αυτό συμπίπτει χρονικά. Αυτό είναι το θέμα. Το κομμάτι των νέων φόρων, ξέρετε, συνοδεύτηκε ναι. αυτών των έμεσων φόρων. Ναι. Ας μην συζητήσουμε το μέγεθός τους και ας μην πούμε τι φόροι έπεσαν τα προηγούμενα χρόνια και τι είχαν βάλει. Όχι, ας μιλήσουμε στο σήμερα, σε αυτό που πέφτει σήμερα. Δεν ήμουν και εμένα ευχάριστο, δεν θέλω να πηγαίνω στο παρελθόν. Ούτε το σήμερα είναι ευχάριστο. Ότι η έμεση φόρη, ξέρετε, συνδέεται με μια πολύ σοβαρή απόφαση που πήρε κάποτε και ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση. Να μην γυρίσουμε τη χώρα εκεί που δεν θα ήθελε κανένας να γυρίσουμε. Εκείνο το βράδυ του Ιούλη, ξέρετε, η απόφαση του Πρωθυπουργού να παραμείνουμε σε αυτό που λέγεται Ευρώπη, σε αυτό που λέγεται Ευρωζώνη, και νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο μέλημα και της κυβέρνησης, αλλά και το κυρίαρχο αίτημα του ελληνικού ναι. λαού, ικανοποιήθηκε, κυρία Μπουσδούκου. Άρα διαφορετικά θα βγαίναμε από τη ζώνη του ευρώ, αυτό λέτε. Νομίζω τώρα το ξέρει όλος ο κόσμος. Όχι, δεν το ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί τον κόσμο πέρυσι τον μπερδέψατε. Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος, το μαθαίνει φέτος. Όχι, όχι, καθόλου. Μα μου λέτε τώρα, μισό λεπτάκι, κύριε Βέτα. Μου λέτε τώρα ότι αν δεν υπογράφατε θα βγαίναμε από το ευρώ, αυτό είπατε. Σε τι αμφιβάλλετε? Προσωπικά δεν αμφιβάλλω. Εγώ διευκρινίζω αυτά που λέτε. Ακούστε, το γεγονός ότι ο κόσμος το αναγνώρισε το έδειξε και το συνεταίρνει τις εκλογές. Ναι. Ότι επανεβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν σίγουρο. Το Σεπτέμβριο δηλαδή στις εκλογές σας είπε ο κόσμος. Μα εσείς δεν ακούτε όμως. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μα να μου αφήνετε να ρωτάω κιόλας. Θα πω αυτό και πείτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου για τη δική σας κυβέρνηση. Δεν είχε εντολή εξόδου της χώρας από καμία Ευρωπαϊκή Ένωση και από καμία Ευρωζώνη. Ο ελληνικός λαός δεν έδωσε τέτοια εντολή και πιστέψτε μου ότι ο ελληνικός λαός δεν δίνει τέτοια εντολή. Εάν τη δώσει, ας την ακολουθήσει όποια κυβέρνηση θα πάρει αυτή την εντολή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είχε τέτοια εντολή. Μην πάμε τώρα στο παρελθόν, αυτά είναι λυμμένα πράγματα. Πάμε λοιπόν να τελειώσω λίγο την κουβέντα μου. Για καλά, το πρόσφατο παρελθόν δεν είναι λυμμένα πράγματα, αλλά έχουμε άλλα να μας καίνε τώρα. Θα έχουμε, είναι πολύ το θέμα. Κυρία Μπουσδούκου, ένα παρελθόν 40 χρόνων. Το παρελθόν γενικά των μνημονίων δεν είναι λυμμένο, κύριε Βέτα. Αλλά ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπο. Μισό λεπτάκι, όχι. Μισό λεπτό. Το όλο το χρονικό των μνημονίων δεν είναι καθόλου λυμμένο θέμα. Αλλά επειδή καθημερινά έρχονται στο κεφάλι του καθενός με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τα μνημόνια, αυτή τη φορά είστε εσείς, καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι με καινούριους φόρους, με καινούριο σκηνικό, με καινούρια καθημερινότητα, προφανώς και δεν είναι προτεραιότητα να δει τι ακριβώς δεν έχει λυθεί στο παρελθόν. Ας ελπίσουμε
ότι στο μέλλον θα γίνει και αυτό. Ελάτε ακούστε στο με, σήμερα όμως, κύριε Βέτα, βοηθήστε με. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί πιστεύετε πως δεν μιλάω για το σήμερα. Εσείς με γυρνάτε στο παρελθόν. Ακούστε με λοιπόν και εμένα τώρα. Όχι, εσείς γυρίσατε. Από εκεί πέρα. Δεν μπερδεύεστε. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Λοιπόν. Όχι, καθόλου. Ακούστε με τώρα, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει δύο πράγματα τώρα. Σήμερα για λοιπόν πείτε η μέρα σημαντική, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός. Να σου πω τι θέλει να ακούσει. Ναι. Δεν με αφήσετε να τελειώσω όμως για το πριν λίγο, λέγοντας για τον αναπτυξιακό νόμο, έτσι. Και για τον κόσμο ο οποίος δεν συμμετείχε. Να σου πω εγώ γιατί δεν συμμετείχε. Δεν σας άφησα να ολοκληρώσετε. Σας έκανα άλλη ερώτηση και σας είπα ότι θα πούμε στη συνέχεια για τον αναπτυξιακό νόμο. Δεν το κάνετε αυτό. Είστε εξαιρετικοί στη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τελειώσει. Αφήστε την φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας, θέλω να έχω μια καλή εντύπωση και εσείς από μένα το ίδιο. Λοιπόν, ο κόσμος δεν συμμετείχε χθες για να. Ο κόσμος, κυρία Μπουζδούκου, δεν συμμετείχε χθες, ξέρετε γιατί. Να πάει να ακούσει ποιον. Το κύριο Μητσοτάκη, μα ξέρετε τι θα ακούσει. Μα δεν πήγε ο κύριο Μητσοτάκη. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω τα δάχτυλά μας τώρα. Ξέρει ποια θα είναι η πολιτική του κύριου Μητσοτάκη, εάν κάποια στιγμή γινόταν πρωθυπουργός της χώρας. Ξέρει τι σημαίνει δημοσίες περικοπές δημοσίων δαπανών, ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει απολύσεις, ξέρει τι σημαίνει μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ναι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδιά της τηλεόρασης αυτή τη στιγμή και ξέρω πολύ καλά τι τραβάνε. Και το έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι εγώ του δικού σας χώρου. Εγώ το ξέρω καλύτερα, γιατί είναι συνάδελφοί μου. Άρα λοιπόν να συμφωνείτε μαζί μου αυτό. Τώρα. Και να απαιτείτε από τη δική μου κυβέρνηση να απαιτήσετε από μένα, ξέρετε τι σήμερα, να με ρωτήσετε κύριε Βέτα. Πότε θα υπογραφούν οι πρώτες συλλογικές συμβάσεις για να διασφαλιστούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε να μου το απαντήσετε, κύριε Βέτα. Ακούστε, κύριε Μπουζδούκα, αυτό πρέπει να μου ρωτήσετε εσείς. Αυτό θα σας απαντήσω εγώ πότε. Ωραία, δικό μου λάθος που δεν σας ρώτησα. Εσείς που το ξέρετε, πείτε μου ημερομηνία. Ελάτε. Πότε οι συνάδελφοί σας θα πάρουν 50 ευρώ περισσότερο. Πότε, κύριε Βέτα, πείτε μου ημερομηνία. Ήταν λοιπόν χθες δήλωση ναι. για τις συλλογικές συμβάσεις του Δημοσίου μέσα ναι, στο 18 ναι. και ευχόμαστε να πάει καλά η οικονομία μας και με τον τουρισμό το καλοκαίρι να περάσουμε ναι. και στις αγορές, κύριε Μπουζδούκου. Δεν είμαστε μελλοντολόγοι. Προσπάθειες κάνουμε για να αναπτύξουμε τον τόπο μας και προσπάθειες κάνουμε για να μοιράσουμε το χρήμα δικαιότερα. Κάνατε από μόνο σας μία ερώτηση. Απαντήστε, αφού θέλετε αφήστε να απαντήσετε. Σας απάντησα για το δημόσιο χώρο. Δεν με αφήνετε, δεν σας αρέσει το που λέω. Σας απάντησα για το δημόσιο χώρο και μιλώ για τον ιδιωτικό χώρο που αφορούν τους δικούς σας ανθρώπους ότι κάνουμε προσπάθειες μέσα στο 17. Άλλωστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε η μόνη κυβέρνηση που συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εργασίας, με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για να λύσουμε τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων και να ενισχύσουμε το μεροκάματο όχι μόνο του δικού σας χώρου, όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, με ρωτήσατε κάτι για τα μνημόνια πριν. Σας είπα ότι 40 χρόνια λάθος πολιτικές δεν ανατάσσονται με 1,5 χρόνο διακυβέρνηση. Και σε καμιά περίπτωση θα τολμήσω να πω μια λέξη. Και συγχωρέστε μου, θα την πω. Δεν είμαστε από αυτούς που εύκολα θα πάρουμε στην πλάτη μας ή μάλλον θα κολώσουμε, για να σου το πω έτσι, θα γονατίσουμε μπροστά σε κουβέντες και λόγια και σχόλια λίγων ανθρώπων. Εμείς θα κριθούμε για την πολιτική μας σε λίγο καιρό. Θα κριθούμε στα 4 χρόνια. Στο τέλος της διακυβέρνησής μας. Εκεί θα μας κρίνετε όχι μόνο εσείς, αλλά όλος ο κόσμος. Και ευχόμαστε να σταθούμε αντάξει της εμπιστοσύνης του κόσμου μέσα από όλες τις δυσκολίες. Θα σας πω λοιπόν σήμερα για τον κύριο Πρωθυπουργό μόνο το τελευταίο. Ελάτε. Κάνει μια πολύ για σημαντική. Μια πολύ σημαντική, θα ρωτήσετε, έχετε όλο τον χρόνο. Εσύ το, άλλωστε τον χρόνο το ορίζετε εσείς. Κάνει μια πολύ σημαντική συζήτηση. Όχι πολύ, αλλά εντάξει. Πάντα μια χαρά είστε, σας ξέρω. Σας βλέπω και σας παρακολουθώ. Μια χαρά πάρα πολύ, μια χαρά το κάνετε. Άρα λοιπόν κάνει μια κουβέντα ο κύριος Πρωθυπουργός ναι, σήμερα μάλιστα. για το κομμάτι της ανάπτυξης. Ναι. Το οποίο συνδέεται άμεσα με αυτό που τελειώνουμε σήμερα και ψηφίζουμε σήμερα. Ναι. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε αν τον αναπτυξιακό νόμο τον κάνουμε έτσι ώστε θέλετε να πέφτουν να χρήματα και στα μικρότερα πορτοφόλια. Παρακαλώ. Θέλετε να μου δώσετε τις ερωτήσεις. Εγώ. Ναι. Δεν το κάνω ποτέ αυτό, κύριο Μπουζδούκου, ούτε δέχομαι ερωτήσεις. Εννοώ να πάρω ερωτήσεις. Ούτε δίνω, ούτε παίρνω. Απλά μπορείτε να με ρωτήσετε και εγώ να απαντήσω. Αυτή καλά. είναι η σχέση μας. Κύριε Βέτα, χιούμορ κάνω όπως κάνατε και εσείς μα φαντάζομαι και εγώ τόση κάνω ώρα. Χιούμορ, ξέρετε τι που έχω, και άλλοι μου ονόματα πάρουμε στα σοβαρά αυτά που ωραία. Λέγονται αυτή την ώρα. Ακούω την ερώτησή σας. Λοιπόν, άρα η ανάγνωση και θα επιμείνω εγώ στο χθεσινό γιατί το σηκώσατε εσείς και η κυβέρνησή σας όλες αυτές τις μέρες. Η ανάγνωση που κάνετε είναι ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς προσωπικά, γιατί πια έχουν τεθεί προσωπικές απόψεις. Την ξέρω την ερώτηση και τι αντιμετωπίζω εγώ στην περιφερειά μου, με τη σχέση με τον κόσμο. Δεν είναι αυτή, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτήν, παρακαλώ. Νομίζω απαντήστε. Ότι αυτή ήταν η ερώτησή σας. Για πείτε μου. Όχι, ελάτε, απαντήστε. Όχι, γιατί... όχι, για πείτε μου αυτό που θέλετε. Ωραία, ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω και εγώ λάθος. Καμιά φορά κάνω και εγώ λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Χιούμορ κάνω κι εγώ. Κύριε Βέτα. Ναι, ναι, πείτε μου. Όλα καλά, εντάξει. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν. Η ανάγνωσή σας, λέω, είναι ότι δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Η προσωπική σας, επαναλαμβάνω. Ανάγνωση το... δική μου. Η δικιά σας ανάγνωση ποια είναι? Ότι 5.000 κόσμος. Δεν αφορά τον κόσμο, κύριε Βέτα, η δική μου ανάγνωση. Δημοσιογράφος είμαι. Όχι πολιτικός και βουλευτής. Λοιπόν, η δική σας, εσείς είστε εκλεγμένος. Δεν απασχολείται ο κόσμος για τη δική μου. Εγώ και καλά κάνει άποψη. Κόσμο, ξέρετε. Πάμε εγώ πάλι να προσπαθήσω τρίτη φορά. Αν μπορέσω να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Παρακαλώ. Λοιπόν.
Η ανάγνωσή σας, ξαναλέω, είναι ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Εσείς προσωπικά είχατε πρόβλημα με το αίτημα, με το παρετηθείτε αυτή τη συγκέντρωση. Είχατε πρόβλημα με τη συγκέντρωση, δεν είχατε πρόβλημα με καμία διαδήλωση. Ποια είναι η δική σας κριτική, αυτό ζητώ. Θα ορίσει κάποιος βέτας, αν θα βγει ο κόσμος να διαδηλώσει. Τι πιο αντιδημοκρατικό από αυτό. Βεβαίως και μπορεί. Ο κύριος βέτας μπορεί να κρίνει ποιος υποκινεί, ποιος βρίσκεται. Η κρίση είναι προσωπική μου, έτσι. Ποιος είναι πίσω από αυτό, τι ακριβώς εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι που καλούν τον κόσμο, τι ακριβώς συνάφη είναι αυτό και τι παίζεται εκεί μέσα. Αυτό να σου το πω είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Αλλά θα καθίσω εγώ να απαγορεύσω στον κόσμο να διαδηλώσει. Μα γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το έκαναν, συναδελφοί σας. Ποιοι το κάναν, για πείτε μου να το πάρουμε ένα. Έκριναν ότι κινείται ενδεχομένως στα όρια της συνταγματικότητας. Η δήλωση οποιοδήποτε ακουμπάει στα όρια της συνταγματικής κλπ. Είναι μια προσωπική άποψη. Όλες οι απόψεις ακούμε, αλλά δεν τις αποδεχόμαστε, κυρία Μπουσδούκου. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ακούω καθημερινά στη ζωή μου το αποδέχομαι. Το ακούω όμως γιατί πρέπει να το ακούσω. Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι σήμερα η επικοινωνία. Νομίζω ότι η χώρα έχει τόσα κανάλια, τόσα ραδιόφωνα, τόσα blogs, τόσε εφημερίδε, τόση ειδησιογραφία, τόση ενημέρωση, τόση επικοινωνία. Τι να κάνουμε, κύριε Μπουσδούκου. Αυτό. Ας μην μένουμε στο μικρό. Εγώ θα σας πω το μεγαλύτερο πράγμα. Ναι. Ας ευχηθούμε λοιπόν σήμερα ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει ένα γρήγορο και ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, να το συνδέσουμε με όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε τον προηγούμενο χρόνο και πραγματικά σε ένα χρόνο όπως σήμερα να δούμε λοιπόν την ενεργία να είναι μειωμένη κατά 5 μονάδες και κάποιες χιλιάδες κόσμο να δουλεύει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το αν θα βγει αυτή η κυβέρνηση την επόμενη φορά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και δεν πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το ψωμί του. Εάν εμείς το εξυπηρετήσουμε το ψωμί του κ. Μπουσδούκου θα ξαναβγούμε. Εάν όχι, δεν θα ξαναβγούμε. Έχουμε όμως μπροστά μας 2 χρόνια. Και αυτά τα 2 χρόνια δεν θα γίνουν ένας χρόνος. Ούτε 1,5 χρόνος, κύριε Μπουσδούκου. Θα είναι 3. 3, κύριε Μπουσδούκου. Και να σας πω και κάτι. Και διαψεύστε με τότε, γιατί είστε νεοτάτοι και δεν στεκόμαστε στην τηλεόραση και κάνετε αυτό που κάνετε με πολύ καλό τρόπο. Κύριο Τσίπρας θα πάει σε εκλογές με βγαλμένη τη χώρα από το μνημόνιο και από το οικονομικό πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέτα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Ο Μάριος Διονέλη.